Καταστροφή. Καταστροφή αυτά τα πράγματα. Πρέπει κάποιος να έρθει υπεύθυνος. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Αλλά δεν βλέπω κανέναν υπεύθυνο. Η εικόνα στην παραλία του Κουμκαπή είναι αποκαλυπτική. Η θάλασσα διαβρώνει επικίνδυνα την ακτή, έχοντας μέσα σε λίγες ώρες προκαλέσει τεράστιες οπές. Δεν είναι η πρώτη φορά που τμήμα του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου υποχωρεί στο Κουμκαπή. Όμως αυτή τη φορά η διάβρωση είναι εκτεταμένη. Τώρα είναι πιο σοβαρά τα πράγματα και δεν ξέρω τι θα γίνει. Ούτε κάποιος μας είπε τι θα γίνει εδώ. Περιμένουμε. Να πάει όλο το μαγαζί μέσα, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν μπορώ να ξέρω. Δίπλα στην πύλη της Σάμου, μια ανάσα από την παιδική χαρά, η θάλασσα κατάπιε ολόκληρο τμήμα του εδάφους, το οποίο μάλιστα δεν έχει περιφραχτεί. Το φαινόμενο είναι έντονο και μπροστά από τα καταστήματα εστίασης. Όχι μόνο υποχώρησαν τμήματα του πεζοδρομίου και του δρόμου, όπου μέχρι χθες τοποθετούνταν τραπεζοκαθίσματα, αλλά αποκαλύφθηκε ότι από τη διάβρωση σε πολλά σημεία το ύψος της ασφάλτου έχει περιοριστεί επικίνδυνα. Θα αρχόσασταν εδώ πάντως να κάτσετε να πιείτε τον καφέ σας? Όχι, δεν θα αρχόμουν. Πρέπει να φτιαχτεί πρώτα και μετά πρέπει να πιούμε το καφέ μας. Σας ανησυχεί έτσι όπως βλέπετε αυτή την κατάσταση? Το είχα δει και να σηκούμε βέβαια. Το έχω ακούσει, αλλά είχα ακούσει ότι γίνονται και προσπάθειες. Τώρα δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Και κάποιος άνθρωπος μπορεί να πέσει μέσα. Δηλαδή που βάλαμε δύο ταπελίτσες εκεί και τι. Κάτι τρέχει. Ορίστε, η κατάσταση. Η κατάσταση είναι τραγική. Ήταν 11 Δεκεμβρίου του 2018 όταν σημειώθηκε η προηγούμενη υποχώρηση του οδοστρώματος στην παραλία του Κουμκαπή, παρασύροντας την κατασκευή σκίασης καταστήματος καφέ μπαρ. Στο ίδιο σημείο πριν από 3 χρόνια είχε ανοιχτεί νέα οπή και τότε είχε σαν αποτέλεσμα φωτιστικό στήλος να προσγειωθεί στο κεφάλι μιας Γαλλίδας τουρίστριας τραυματιζοντάς την. Παρ' όλα αυτά, η περίφημη μελέτη για την αντιμετώπιση της διάβρωσης παραμένει σε επίπεδο συζητήσεων.